Αγαπητές και αγαπητοί Ολυμπιονίκες, αγαπητοί προπονητές, στελέχοι του αθλητικού κόσμου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθήσαμε τις προσπάθειες όλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και σήμερα νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι που σας υποδεχόμαστε. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη χαρά και τις νίκες που μας χαρίσατε ανεξάρτητα από τη θέση που κατέλαβε ο κάθε ένας και η κάθε μία στην τελική κατάταξη. Να συγχαρούμε επίσης τις οικογένειές σας για την πολύτιμη στήριξή τους σε κάθε σας βήμα, στους προπονητές σας και σε όσους συνέβαλαν στις μεγάλες αυτές επιτυχίες. Είναι πραγματικός άθλος η υπερπροσπάθεια που καταβάλατε μέσα σε αντίξωες συνθήκες προετοιμασίας, συνθήκες πανδημίας, συνεχόμενο lockdown, με πολλές προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές θυσίες και πάρα πολλά ψυχικά αποθέματα. Μόνο ως θρίαμβος της επιμονής, της προσπάθειας και των προσωπικών θυσιών που καταβάλατε μπορεί να χαρακτηριστεί. Νικήσατε τον φόβο, το πείσμα, η αυτοπεποίθηση, η πίστη στη δύναμη και στις ικανότητές σας. Είναι εχθρός του φόβου και εσείς καταφέρατε να τον νικήσετε. Και όσο δυσκολότερη είναι μία νίκη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευτυχία, η ικανοποίηση που νιώθεις την ώρα που νικάς. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω την άλλη διάσταση της σημασίας και της αξίας του άθλου αυτού. Ο αθλητισμός, ως κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που προάγει την ευγενή άμυλα, την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη των λαών, και συνδέεται ευρύτερα με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου, δεν μπορεί να είναι συνώνυμο του ανταγωνισμού. Δεν είναι εμπόρευμα. Ο αθλητισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαμορφώνουν όσο γίνεται ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα και την αγωνιστικότητα ως τρόπο ζωής. Εσείς λοιπόν αποτελείτε παράδειγμα μίμησης για τη νέα γενιά. Και από αυτή την άποψη μπορείτε και πρέπει να αποτελέσετε πρεσβευτές προαγωγής του αθλητικού και του Ολυμπιακού ιδεώδες. Πέρα από ανταγωνιστικούς παροξισμούς, μετάλλια, δόξα, σπόνσορες και χορηγούς, η επιδίωξη μεταλλίων και ο πρωταθλητισμός πάση θυσία ελοχεύει τον κίνδυνο του ντοπαρίσματος, φαινόμενο μάστιγα σε ολόκληρο τον κόσμο, με πρωτοφανείς διαστάσεις που καταστρέφει την υγεία νεαρών αθλητών, ακυρώνει την ίδια την ουσία του αθλητισμού, υπηρετεί τα κέρδη και τον αθλητισμό επιχείρηση, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία των ανήθικων επιδιώξεων. Επειδή όμως τιμούμε την αλήθεια, οφείλουμε να σημειώσουμε ένα γεγονός. Δεν μπορεί να είναι κανείς ιδιαίτερα περήφανος αν αναλογιστεί, και αυτό αποτελεί μέτρο του πολιτισμού μας, ότι η χώρα μας, γενέτειρα του Ολυμπισμού, του Ολυμπιακού ιδεώδες, των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στην άθληση και στη συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής για όλο το λαό και την νεολαία. Το ΚΚΕ πιστεύει στην ευρύτερη αξία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, που βοηθούν τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Το πρότυπο του αθλητισμού ως κοινωνική λειτουργία, δικαίωμα και ανάγκη, είναι πράξη φυσικής υγείας, παιδείας, αυτογνωσίας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης, άμυλας, ειρήνης και προόδου. Για τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό που πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, να επεκτείνεται στις παραγωγικές ηλικίες, στους χώρους δουλειάς, με ειδικά προγράμματα για ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, την τρίτη ηλικία, ακόμα και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Για να σταματήσει η εμπορευματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, να εξασφαλιστεί πρόσβαση για όλο το λαό, ιδιαίτερα για την νεολαία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Να φτιαχτούν νέες, δημόσιες, με δωρεάν πρόσβαση, σύγχρονες και οργανωμένες αθλητικές υποδομές, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, την υποστήριξη επιστημονικού δυναμικού και των αεραστεχνικών σωματείων, για την ανάπτυξη της αθλητιατρικής και του προληπτικού ελέγχου των αθλητών, αλλά και των αθλούμενων ιδιαίτερα στα παιδικά και εφηβικά αεραστεχνικά πρωταθλήματα.
για την ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με τη συμμετοχή στην υλοποίηση των Ελλήνων Ολυμπιονικών, για να στηριχθεί το μάθημα της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, να προωθηθούν οι αξίες της συλλογικότητας και της αγωνιστικής στάσης ζωής, που είναι ταυτόσιμες με την Ευγενή Άμυλα και το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Στα πλαίσια αυτά, μπορεί και πρέπει να επανέλθει το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, στη βάση ενός ενιαίου συστήματος βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του λαού και της νεολαίας σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για να έχουν λοιπόν νόημα τα λόγια που ακούγονται στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, πρέπει και μπορούμε όλοι, όσοι αναγνωρίζουμε το σοβαρό κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, να διαμορφώσουμε κίνημα αγωνιστικής διεκδίκησης για να γίνει πράξη το δικαίωμα του λαού και της νεολαίας στον αθλητισμό, όπου κάθε επιτυχία και ανέβασμα του αθλητή στο βάθρο θα έχει πίσω του χιλιάδες αθλούμενους, χιλιάδες υγιείς και με ολοκληρωμένη προσωπικότητα νέους και όχι χορηγούς και σπόνθρωρες. Το ΚΚΕ σας καλεί να αξιοποιήσετε το κύρος σας πλέον προς αυτήν την κατεύθυνση, για να δούμε τους νέους της πατρίδας μας στον τίμιο αγώνα, στον υγιή συναγωνισμό με τους νέους όλου του κόσμου, ως παράδειγμα έμπραχτης αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους λαούς της γης από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τη φτώχεια και την προσφυγιά, κόντρα στη μυσαλλοδοξία και το ρατσισμό, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων, για να καμαρώσουμε επιτυχίες αθλητών με ολοκληρωμένες προσωπικότητες και όχι ρομπότ ρυθμισμένα για μεγάλες επιδόσεις κατά παραγγελία πολυεθνικών που θα πολλούνται και θα αγοράζονται από αυτές. Το σύνθημα λοιπόν, ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τους λίγους, αλλά δικαίωμα για τους πολλούς, συμπυκνώνει σε αυτή τη φράση την αντίληψη που εμείς έχουμε ως κόμμα για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Αγαπητές και αγαπητοί αθλητές μας, σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά, γιατί σηματοδοτήσατε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε δυνατοί για την εκπλήρωση των επόμενων στόχων σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.